ήμουν αγωνής, δεν είχα, σε χαμός που τα έμενα. Και ήθελα να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν το έκανα ούτε για να κάνω πλούτο, ούτε για τίποτα. Για να μεγαλώσω δύο παιδιά και τα κατάφερα και είμαι περήφανη γι' αυτό. Χρυσή κοπέλα. Ήρωας. Αυτή η κοπέλα είναι ήρωας. Δεν είναι μάνα μόνο. Για να μεγαλώσει τα παιδιά, να είναι καλά εκεί που είναι. Η ίδια η πρόνοια παιδί μου την έχει βάλει στην υπηρεσία. Η ίδια η πρόνοια ερχόταν εδώ πέρα κοινωνικός λειτουργός και παρακολουθούσε αν τα παιδιά της τα κοιτάζει ή όχι. Ήρωας. Και για τον άντρα της, αν ήταν άλλη γυναίκα στη θέση της, θα είχε χωρίσει όπως χωρίσαν όλες. Ηρωίδα με τόνους 10. Η φωνή της πάει, λυγίζει. Για πρώτη φορά η 53χρονη καφαρίστρια μιλάει μέσα από τη φυλακή και περιγράφει στον ταχυδρόμο του Βόλου το Γολγοφά της ζωής της. Μιλά για τη μεγαλύτερη αγωνία που είχε ως μάνα. Να μην βρεθούν τα παιδιά της στη θέση της ίδιας που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Και έτσι έκανα αυτό το έγκλημα που έκανα, το έψιλον το έκανα στο, για μία τάξη και δούλεψα από το 96. Δούλεψα όμως. Δούλεψα. Ούτε τα έκλειψα πρόσφερα στον παράδοτος. Ούτε πλούτη έκανα, τίποτα. Προσπαθεί να περισσώσει την αξιοπρέπεια των παιδιών της. Αυτό που είπε είναι να προχωρήσουν τα παιδιά μου με ψηλά το κεφάλι και εγώ εδώ στη φυλακή θα πορευτώ όπως πορεύτηκα. Τα ίδια λόγια έλεγε με τρεμάμενη φωνή κοιτώντας τους δικαστές στα μάτια. Ικέτευε, ζητούσε συγγνώμη, εκλιπαρούσε για μια δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω ότι χρειάζομαι μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μ' άκουσα. Όταν δεν μου μιλούσαν, απλώς κοιτούσαν. Εγώ έκλαιγα, του ζητούσα συγγνώμη για αυτό που έκανα, ζητάω χίλια συγγνώμη. Να πληρώσω, λέω, για αυτό που έκανα, όχι αυτή την ποινή όμως. Το μόνο που έκανε ήταν να δουλεύει για να θρέψει την οικογένειά της που είχε πρόβλημα. Η ιστορία της συγκλώνησε. Όλοι έγιναν μια αγκαλιά για τη γυναίκα που παραποίησε ένα πολιτήριο δημοτικού για να γίνει καφαρίστρια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε έναν νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος είναι τη λογική του έκθεση, αναφέρει ρητά για να προστατεύσει το ελληνικό κράτος από τους ιστοσημωρείτες κομμουνιστές, να τον διατηρούμε σε ισχύ. Θέλουμε να αποφυλακιστεί. Και μάλιστα να μην πληρώσει τα λεφτά που τη ζητάνε. Εδώ στη γειτονιά της 53χρονης, όπου και βρισκόμαστε, οι γείτονες μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για εκείνη, ενώ περιμένουν να γυρίσει σύντομα κοντά τους. Δηλαδή για να καθαρίσουν πρέπει να έχουν αθλητή πανεπιστημίου. Η ιστορία της άγγιξε κάθε σπίτι. Η γυναικούλα κατάριζε τόσα χρόνια τις τουαλέτες και τα αυτά. Της βάζουν να γυρίσει τα λεφτά πίσω. Τώρα πιστεύω. Οι άλλοι πλαστογραφούν διπλώματα ιατρικής και κάνουν, από ό,τι έχω ενημερωθεί, χειρουργία. Με νέα παρέμβασή του, ο Άριος Πάγος ζητά να εκδικαστεί η αίτηση αποφυλάκησης στις 28 Νοεμβρίου. Η τιμώρηση αυτού του πολίτη θα πρέπει να παρακολουθεί και τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές του περιστάσεις. Το πρωί, ο Υπουργός Δικαιοσύνης άκουσε από το στόμα της 53χρονης την ιστορία της, τον αγώνα που έκανε να αποκτήσει απολυτήριο δημοτικού, τον